Ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε και να δεχτούμε μια πραγματικότητα. Η γη δεν νοιάζεται και πολύ για το πώς θα επιβιώσουμε πάνω της. Πλήρες είναι το ρεπορτάζ που καλύπτει το σεισμό της Τουρκίας και της Συρίας τον τελευταίο μήνα, αλλά και ανατίθεση μηχανικών, με τις έρευνες και τα απορίσματα αυτών να βγάζουν διαμάντια για τα κατασκευαστικά ξεφτέρια της γειτονικής χώρας. Ας ξεκινήσουμε το συλλογισμό μας με την περιοχή του σεισμού. Το ρήγμα είναι στην ανατολική πλάκα της Ανατολίας, η οποία συνορεύει νότια με την αραβική πλάκα. Η πλάκα της Ανατολίας κινείται δυτικά, ενώ η αραβική πλάκα κινείται βόρεια, με αποτέλεσμα το ρήγμα να είναι οριζόντια ολίσθησης, που σημαίνει πως οι πλάκες κινούνται παράλληλα η μία προς την άλλη ή αλλιώς τριβούνται μεταξύ τους. Στα γεγονότα τώρα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. 48.000 νεκροί σε Τουρκία και Συρία, 123.000 τραυματίες, εκατομμύρια άστεγοι σε άθλιες συνθήκες, 113 εντάγματα σύλληψης μηχανικών και εργολάδων. Όσον αφορά το σεισμό, αυτός ήταν 7,8 και 7,7 ρίχτερ, η μέγιστη γραφική επιτάχυνση ήταν της τάξης των 1,6 G, δηλαδή πενταπλάσια από τη μέγιστη επιτάχυνση σχεδιασμού του ελλαδικού χώρου και το υπόκεντρο ήταν στα 18 χιλιόμετρα. Οι μετασεισμοί μέχρι τώρα φτάνουν έως και τα 6,4 ρίχτερ. Δεν θα ήθελα να σταθώ στο σεισμό ως φαινόμενο. Μιλήσαμε εκτενώς για τους σεισμούς και την ανατομία και συμπεριφορά της γης στο κανάλι αυτό και όσοι ψάχνουν πληροφορίες σχετικά μπορούν να τσεκάρουν στα σχόλια τους αντίστοιχους συνδέσμους. Όντως, ο σεισμός είναι καταστροφικός. Ο άνθρωπος όμως τι έκανε γι' αυτό? Πώς προστατεύτηκε? Το ρήγμα δεν ήταν κάτι καινούργιο για την περιοχή. Ας δούμε τι είχε γίνει. Για κάποιο παράλογο λόγο, η αυθαιρεσία και το κατασκευαστικό έγκλημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία σταματά μαγικά να ισχύει με την καταβολή προστίμου. Η ΔΕ Τουρκία μέσω της κυβερνητικής κατασκευαστικής αμνηστίας έχει απαλλάξει από το 1960 εργολάβους παύλα κατασκευαστές από πρόστιμα, τα οποία όφιλαν να καταβάλουν για κτίρια που δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Ως λογικό, αναρωτιέμαι πώς η καταβολή ενός προστίμου ακυρώνει μια αυθαιρεσία. Είναι αλήθεια νομικό και εισπρακτικό το ζήτημα ή πρακτικό? Όσα λεφτά και να πληρωθούν στο δημόσιο της όποιας χώρας, το πρόβλημα ως αυθαιρεσία και κατ' επέκταση η επικινδυνότητά του παραμένει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, νέο σχέδιο νόμου στην Τουρκία προβλέπε περαιτέρω αμνηστία για οικοδομικές εργασίες λίγο πριν τις καταστροφές. Στατιστικά, το τουρκικό Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε πως έως το 2018 ένα στα δύο κτίρια, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια κτίρια, κατασκευάστηκαν κατά παράβαση των κανονισμών. Ειδικοί προειδοποιούσαν πως πολλά νεόδμητα δεν ήταν ασφαλή λόγω διαφθοράς και κυβερνητικών πολιτικών. Οι εισαγγελικές αρχές έδωσαν εντολή να ανοίξουν γραφεία ερευνών για την διερεύνηση εγκλημάτων που συνδυόνται με το σεισμό σε 10 επαρχίες. Να σημειώσω πως η ίδια κυβέρνηση που έδωσε αμνηστία έρχεται τώρα να συλλάβει τους κατασκευαστές. Ένα θέατρο του παραλόγου γενικότερα. Και να υπενθυμίσω πως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτά τα λίγα αφορούν το πολιτικό καθεστώς που επικρατεί στην Τουρκία και το κατασκευαστικό της κλάδου. Ας περάσουμε στα προαναφερθέντα διαμάντια. Φθηνά και κακή ποιότητα υλικά, πολύ άμμος και λίγο τσιμέντο, συνεργεία τύπου Κυριώργης ο Μάστρος που ξέρει και μας έκανε και έκτος 90%, καμία πιστοποίηση και ανεπαρκή σχέδια είναι μόνο μερικά από τα εγκλήματα. Για επίβλεψη, ούτε λόγο σας μην κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε πως όλα αυτά επιλέχθηκαν συνειδητά από υποτιθέμενους επιστήμονες για μερικά ευρώ ή λίρες. Εντελώς ξεδιάτροπα και ανήθικα. Όλοι γίνανε μάρτυρες σκυροδέματος να γίνεται σκόνη στα χέρια των σεισμόπληκτων. Και το πρόβλημα της παντογνωσίας δεν είναι μόνο ελληνικό. Κάτοικοι με σπουδές στο περίφημο σχολείο της ζωής έκοβαν κολόνες, δοκούς και ό,τι άλλο τους εμπόδιζε προκειμένου να μεγαλώσουν τα καταστήματά τους στα ισόγεια των οικοδόμων, μη γνωρίζοντας πως έτσι δημιουργούσαν το λεγόμενο μαλακό όροφο κατ' ελάχιστο. Έχετε αντιληφθεί κάτι? Σε όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει πουθενά η περιέργεια της φύσης. Όλα αυτά περιγράφουν ενέργειες ανθρώπων. Γενικότερα, αδυνατό να καταλάβω το πάθος αρκετών να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν λόγω της άγνοιάς τους. Τόσο των ιδιωτών όσο και των στελεχών υπηρεσιών που εγκρίνουν ή αποδέχονται τη δημιουργία και διατήρηση αυθαιρεσιών. Σπίτια πάνω σε ρέματα, φωτιές μέσα στο καλοκαίρι για να κάψουμε ξερόχορτα,
δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο να ακολουθήσουν μια επιστημονική συμβουλή. Και θέλω τέλος να απευθυνθώ σε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να απέκτησαν ένα πτυχίο μηχανικού ή θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Η φυσική επιστήμη δεν ξέρει αν πέρασες πρώτος ή τελευταίος στο πανεπιστήμιο, ούτε με τι βαθμό αποφύτησες και από πού. Ούτε πόσα μεταπτυχιακά έχεις κρεμασμένα στο γραφείο σου και ούτε πόσο τα γιόρτασες όλα αυτά. Και φυσικά αδιαφορεί για τις γνωριμίες που έχεις. Η δουλειά του επιστήμονα, πέρα από την κατανόηση της φύσης, είναι η προστασία και η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. Αν δεν έχεις την κατάλληλη ηθική και πνευματική υπόσταση που προστάζει το επάγγελμα ενός μηχανικού, απομακρύνσου από την προοπτική αυτή. Ο μηχανικός δεν μπορεί να κρύψει τις αταθαλίες του. Αυτό είναι το επάγγελμα. Εάν θεωρείς πως ο κατασκευαστικός κλάδος είναι η ευκαιρία που έψαχνες για να πλουτίσεις, δες τι έγινε στην Τουρκία και αναθεώρησε την άποψή σου. Αν πάλι ακολουθείς αυτό το επάγγελμα, τήρησε τις αναθεματισμένες μελέτες. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Με ποιο δικαίωμα θέτεις σε κίνδυνο ζωές και ακυρώνεις τόσους ακαδημαϊκούς που μόχθησαν για να εξάγουν αποτελέσματα για τον τρόπο κατασκευής και την ποιότητα των δομημάτων. Δεν μιλάμε για υλικά και χρήματα, δεν μιλάμε για κέρδος. Μιλάμε για ζωές και όχι μόνο ανθρώπινες. Μια σεισμόπληκτη περιοχή είναι σαν μια εμπόλεμη ζώνη. Σε μια εποχή που η έννοια της ζωής έχει ξεπέσει ανεπανόρθωτα και θεωρείται απλά μια παράπλευρη απώλεια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να την εμπορεύεται και να την καθιστά έναν απλό αριθμό με το σκεπτικό πως την οποιαδήποτε καταστροφή θα την δικαιολογήσει ένας σεισμός ή μια απλή μοίρα και πως οι ζωές που θα χαθούν θα αντιμετωπιστούν με ένα και τι να κάνουν. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ατελείωτης παρέλασης θυμάτων καθημερινά με αποτέλεσμα να μας ενοχλεί πλέον η εικόνα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα αλλά και βόλεμο. Βλέπουμε πως όσο και να εξελίσσεται η τεχνολογία, όσα άλματα και να κάνουμε προς μια κατεύθυνση η οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα μας ωφελήσει, εάν δεν είμαστε αληθινοί, εάν δεν είμαστε ηθικοί και χειρότερα, αν βάζουμε την ηθική μας και την ευθύνη μας στην ίδια ζυγαριά με κάμποσα χιλιάρια ευρώ, όλες αυτές οι διευκολύνσεις δεν έχουν κανένα μα κανένα νόημα. Δομοστατική μηχανική από αρκετά πανεπιστήμια του κόσμου ανέφεραν πως τα κτίρια, αν σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν σωστά, θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να αποτρέψουν την κατάρρευση. Ή τουλάχιστον όση ζημιά και να πάθαιναν θα εξασφάλιζαν την έξοδο των ενίκων από αυτά. Οι νομοθεσίες δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, όταν μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει ιδέα από επιστήμες παρακάτει την επιστημονική τεκμηρίωση και εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει μαντικές ικανότητες για να δει την καταστροφή που έχει. Θέλω να επαναλάβω πως η γη δεν μας έχει ανάγκη και δεν μας οφείλει τίποτα. Αν αποτύχουμε να διαχειριστούμε τους σπόρους της και να συνεργαστούμε μαζί της, θυσιάζοντας τα όλα για μερικά χιλιάρια στην τσέπη μας, φταίμε εμείς και μόνο εμείς. Και το φταίξιμο αυτό συνήθως αφορά αφαιρεσίες, παραθυράκια στις νομοθεσίες και εξυπηρετήσεις. Και όλα αυτά εν γνώση μας.